Λοιπόν, παιδί μου, μετά που έκαμε κάμερα bombing, video bombing. Ελπίζω να το ακούσαμε. Ελπίζω να. Το sit down wannabe comedy μου. Τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε και το δικό μας. Ναι. Αλλά όχι με την κυπριακή προφορά. Όχι. Θα μιλάω καλαμαρίστικα. Ξέρεις τι σημαίνει καλαμαρίστικα. Ο Χριστός και η Παναγία. Τι είναι αυτό πάλι. Στην Κύπρο, τους Έλληνες που γεννήθηκα στην Ελλάδα και μετά πήγα στην Κύπρο, μετακόμισα στην Κύπρο, πώς θα μετακομίσεις κι εσύ. Ναι. Τους λένε μερικές φορές καλαμαράδες. Ναι. Και ξέρεις γιατί τους λένε καλαμαράδες, ο καλαμαράς, η καλαμαρίνα. Επειδή έχει να κάνει με καλαμάρι. Ναι, αλλά τι είδους καλαμάρι. Έχεις ακούσει ποτέ την έκφραση χαρτί και καλαμάρι. Ναι. Τι σημαίνει. Τα κάλατα το λέει. Ναι, είναι ένα στίχος από τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς ή του Χριστουγέννου. Δεν θυμάμαι και δεν με νοιάζει. Ενώ αν ήταν τραγούδι που έγραψε Taylor Swift, θα ήξερες και πότε το έγραψε και γιατί το έγραψε και πότε βγήκε και ποιο είναι το Taylor's version, αλλά και τα κάλαντα δεν σε ενδιαφέρει. Ναι, δεν με ενδιαφέρει. Η έκφραση χαρτί και καλαμάρι σημαίνει τους γραμματιζούμενους της παλιάς εποχής, οι οποίοι έγραφαν πάνω σε χαρτί με το καλαμάρι. Το καλαμάρι ήταν το. Το καλαμάρι έβγαζε το μελάνι. Είδες ότι ξέρεις. Είδες ότι ξέρεις. Έγραφα με το πενοφόρους, πώς τους έλεγα. Πενοφόρους. Μας πει ο ειδικός πώς τους έλεγαν αυτούς που γράφαμε καλαμάρι. Πώς τα έλεγα. Κονδυλοφόρους. Κονδυλοφόρους. Ναι, μάνα μου. Τι. Δεν ακούω. Το σταματήσω. Βίντεο. Ξέρω το ότι βγάζω βίντεο. Κονδυλοφόρους τους έλεγα. Κονδυλοφόρους. Δεν ήταν με ένα φτεροχήνα στο οποίο βουτούσα μέσα σε έναν βαζάκι που είχε μέσα μελάνι και έγραφα. Οπότε επειδή οι Κυπραίοι ήταν χόρκατοι και αμόρφωτοι και αγράμματοι και πήγαινα στην Ελλάδα να σπουδάσουν, ερχόντουσα στην Αθήνα να σπουδάσουν το πανεπιστήμιο, έλεγαν τους Ελλαδίτες, δεν τους Έλληνες από την Ελλάδα που πήγαινα στην Κύπρο, καλαμαράδες. Άρα δεν είναι κάτι υποτιμητικό. Ναι. Σημαίνει μορφωμένοι. Ναι. Εντάξει. Φυσικά, αν κάποιος χρησιμοποιήσει αυτή την έκφραση καλαμαράς και βάλει και μια βρισιά από μπροστά, το λέμε στη μητέρα μας ότι δεχόμαστε bullying και κανονίζει. Και καθαρίζει. Καθαρίζει. Καθαρίζει, ναι. Για πες. Τι γιορτάζουμε τη Δευτέρα. Ένα λεπτό, περίμενε, έστειλε μου ο καθηγητής σου email. Ένα λεπτό, εγώ. Θα μου φέρεις τα γυαλιά μου, είσαι πολύ καλό, εγώ, ευχαριστώ. Μπορώ να το δω. Ναι. Κάνουμε και ASMR εδώ πέρα. Ναι. Α, ξέρεις και το ASMR. Ναι. Α, αυτό είναι trend, καλά. Ναι, έχει βίντεο με ASMR. Θα κάνω μια ομιλία στο σχολείο του παιδιού μου. Δεν λέμε ποιο σχολείο. Όχι. Για να μην έρθετε. Εσύ όμως που δεν είσαι στη Δευτέρα Γυμνασίου, τι θα γίνει. Ξέρω. Πού θα την κάνεις ακριβώς. Μας είπε, είπε ότι θα μιλήσουμε και πάλι για τις λεπτομέρειες. Ευχαριστώ από το εκ των προτέρων. Μάλιστα. Και το θέμα μας θα είναι τι είναι η εφηβεία και γιατί νιώθω και φέρομαι διαφορετικά από την πριν. Θες να το συζητήσουμε σήμερα, την εφηβεία τι είναι. Α, καλό θέμα. Για πες κυρία Γωγό, τι είναι η εφηβεία. Τίποτα. Τίποτα. Τίποτα, έχουμε απάντηση. Τίποτα. Ναι. Μπορώ να σου πω ένα αστείο. Άντε πάλι. Έχω μια κουμπάρα. Ναι. Που στην Κύπρο είναι κουμπάρα, λέγεται κουμέρα. Θα τα μάθεις όπως έχεις. Ναι, ναι, έχω καιρό ακόμα. Ναι. Η οποία αποφάσισε να κάνει 10 παιδιά. Όχι ένα, όχι δύο, όχι τρία, όχι πέντε, όχι οχτώ, δέκα.
Όταν τα παιδιά της ήταν μικρά, της έλεγα, ξέρεις, κουμέρα, έχουν δυσκολίες τα παιδιά. Και μου έλεγε, έχει ο Θεός. Της λέω, ναι, βεβαίως έχει ο Θεός. Και δεν εννοώ τις οικονομικές δυσκολίες, εννοώ τις πρακτικές δυσκολίες. Η κουμέρα όμως, η οποία εντελώς τυχαία ήταν και τα παιδιά, εντελώς τυχαία. Ναι. Ξέρεις, συνήθως οι ιερατικές οικογένειες κάνουν πολλά παιδιά. Mm. Εκεί μου οι γονείς που ήταν ιερατική οικογένεια και έκαναν μόνο δύο είναι εξαίρεση. Οι περισσότερες οικογένειες που είναι ιερέας με παιδιά κάνουν πολλά παιδιά. Λοιπόν, οπότε όταν μπήκε το πρώτο και το δεύτερο της παιδί στην εφηβεία μου λέει «Κουμέρα, τούτη η εφηβεία πότε περνά?» Λέω της «Θέλει 10 χρόνια, 15. Έχεις και 10 παιδιά, σκέψου τι θα γίνει». Φαντάστε και θα έχεις 10 φίλους μέσα στο σπίτι. Μη σε έναν έχουμε τώρα. Μία. 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 Ξέρεις πότε περνάει η εφηβεία? Πότε τι? Πότε τελειώνει η εφηβεία? Στα κορίτσια τελειώνει μάλλον 18, ναι, ή 19. Στα γορία τελειώνει 21, νομίζω. 21 ή 20. Στη βιολογία το είπατε? Όχι, μόνο μου το σκέφτηκα. Αυτό είναι εκείνο που μου διδασκόμαστε στο πανεπιστήμιο παλιά. Το είπα σωστά, μήπως. Το είπε σωστά με βάση αυτά που διδάχτηκα στο πανεπιστήμιο. Με βάση τις καινούργιες έρευνες της νευρολογίας, νευροψυχολογίας και νευροεπιστήμης, η εφηβεία στα κορίτσια τελειώνει στα 26 και στα γορία στα 28. Γιατί μέχρι τα 26 εξακολουθεί και εξελίσσεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Και ανεβαίνει και η ευφυΐα, παιδί μου. Εντάξει. Ανεβαίνει και ο δείχτης νοημοσύνης. Εντάξει. Ναι. Δεν συνεχώς κτίζονται, φυτρώνουν νέες στιβάδες εγκεφάλου. Εντάξει. Σε άκουγα χθες πολύ ήταν που σε ρωτούσε ο μπαμπάς κάτι για το ωράριο του δημοτικού και λες, εγώ δεν ξέρω από δημοτικό, είμαι στο γυμνάσιο. Πόσο μακρινή σου φαίνεται η εποχή που είσαι στο δημοτικό? Τι εννοείς πόσο μακρινή? Ενώ ξέρω ότι πήγαινες δημοτικό μέχρι πέρσι τον Ιούνιο και από φέτος από πέρσι το Σεπτέμβριο πήγες γυμνάσιο. Ναι. Σου φαίνεται ότι ήταν κάτι που έγινε πολύ, πολύ πρόσφατα, έγινε πολύ παλιά? Πολύ παλιά. Ναι. Σαν ένα μια άλλη ζωή. Σε ρωτήσω κάτι άλλο. Την τελευταία μέρα του δημοτικού εσύ έκλαιγες ή σου χαρούμενη? Χαρούμενη. Κι εγώ. Όλες οι συμπαθήτριες μου ή κάποιες συμπαθήτριες μου έκλαιγαν. Ναι, μεταξύ, σχεδόν όλοι οι έκτη από τα κορίτσια έκλαιγαν. Έκλαιγαν. Και την πρώτη τελευταία μέρα, όταν κάναμε γιορτή, η γιορτή ήταν λίγο ξενέρα, έτσι. Δεν είχε τραγούδια καλά. Όχι. άρχισαν κάποιες κορίτσια από άλλες τάξεις, όχι από τη δικιά μας, να κλαίνε. Δεν θέλω να φύγω, δεν θέλω να αποχαιρετιστώ, δεν θέλω να κάνω αυτό, δεν θέλω να πάω εκεί και τέτοια μένα. Εγώ της έλεγα, εγώ ενώ της έβλεπα γελούσα και έλεγα, παιδιά ηρεμήστε λίγο. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά μια συμμαθήτρια μου, τη Χριστιανά, η οποία ζει στην Αμερική τώρα. Και την έχω και φίλη στο Facebook, η οποία έκλαιγε με λιγμούς, οερά, όταν φεύγαμε από το δημοτικό. Εγώ της έλεγα, χαίρομαι που θα φύγουμε από το δημοτικό. Wow. Και ταιριάζουμε και σε αυτό, ναι. Άρα είναι καλύτερο το γυμνάσιο από το δημοτικό? Όχι. Από σχέση μαθημάτων, καλύτερο είναι το δημοτικό. Από σχέση εκδρομών, καλύτερο είναι το γυμνάσιο. Γιατί μας πηγαίνουν όλα περιπάτωση, χάνουμε μαθήματα, κάνουν αυτό, κάνουν εκείνο. Κάθε μέρα όλο και κάτι θα χάσουν. Το παιδί μας είναι πολύ εργατικό. Τι? Το παιδί μας είναι πολύ εργατικό. Από θέμα περιβάλλοντος? Περιβάλλοντος, καλύτερο είναι το δημοτικό. Γιατί? Γιατί συνηθίζεις ένα πρόγραμμα, ενώ το γυμνάσιο συνέχεια αλλάζει. Αλλάζουν οι καθηγητές, αλλάζουν το πρόγραμμα, αλλάζουν οι ημερομηνίες που θα βάζουν διαχωνίσματα. Δίνουν και βαθμούς. Ναι. Και έχουμε εκπλήξεις στους βαθμούς. Ναι. Εμείς είχαμε θετικές υποψίες. Εντάξει. Ήταν πολύ καλός ο βαθμός που πήρες. Ήταν καλύτερος από αυτό που περίμενες. Ναι. Αυτό είναι ο εκπλήξεις. Ναι. Έχουμε και ούτε ακουστές εδώ πέρα, το καταλαβαίνεις. Τι έχουμε? Ο
Ο ακουστής. Να. Ο ακουστής ποιος είναι, αυτός που... Φορά ακουστικά. Αυτός που ακούει με τα αυτιά του. Όταν και ακούω. Ο ακουστής νομίζω είναι αυτός που κολλάει το αυτί του στην πόρτα. Κάτσε να το δω. Το έχω κάνει. Αποκλείεται. Όχι, το έχω κάνει. Γιατί το έκανες. Ξέρω εγώ. Να σε πω. Γιατί το ψάχνεις, δεν θέλω. Eavesdropper. Στα αγγλικά το eavesdropper σημαίνει κάποιος που κρυφακούει. Το ξέρω. Έχω ακούσει τη λέξη. Eavesdropper. Το ξέρω. Νομίζω ότι όλοι μας το έχουμε κάνει. Ποιος δεν το έχει κάνει, ρε παιδιά. Δεν το έχουμε κάνει. Ναι, ειδικά σαν ως παιδί το κάνει. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα βάλω κομμάτια από αυτά που γυρίζουμε σήμερα και κομμάτια από αυτά που είπαμε στο άλλο. Άρα θα με δω μια με ροζ μπλούζα και μια με κόκκινη. Μπα, δεν θέλω. Δεν θες. Όχι. Δεν θες, mix and match, το θέλεις όλο. Ναι. Έξι, όλο. Και στο live που έκανα προλίγο μου είπαν ότι είναι πάρα πολύ ωραία η μπλούζα μου και από πού την πήρα. Και τους είπα ότι την πήρα... τοποθέτηση προϊόντος. Δεν πειράζει, κορή. Τους είπα ότι την πήρα 10 ευρώ και είναι από ένα κατάστημα στο Fashion City Outlet που λέγεται. Στο εμπορικό. Πώς το λένε το μαγαζί, Sinsai. Ναι, θυμάμαι. Ναι, πήγαμε για να πάρει το παιδί μας και πήρε η μητέρα. Θυμάσαι. Γιατί την πήρα και στο άσπρο. Ναι. Γιατί όταν μεγαλώνεις γίνεσαι η μάνα σου. Η μάνα μου είχε ένα σωρό τάγες στο ίδιο σχέδιο. Και στο ίδιο χρώμα. Εγώ τουλάχιστον τα παίρνω σε άλλο χρώμα. Αυτά. Ναι. Άλλα νέα. Τίποτα δεν σπουδαίο. Τίποτα δεν σπουδαίο. Λέει που φοράς το Μάρτι. Ναι. Το έκανε δώρο μια φίλη μου. Το φτιάξε μόνη της. Ναι. Τι ωραία. Έκανες και ένα τατουάζ στο χέρι σου, θες να μας το δείξεις. Δεν είναι τίποτα. Δείξε μας. Να. Πότε θα μου κάνεις άλλο πίνακα. Βαριέμαι. Αυτή η ειλικρίνεια μου αρέσει. Αυτό είναι πολύ θετικό. Μ' αρέσει να είναι ειλικρινός άνθρωπος. Ναι. Παρά να είναι people pleaser, να λέει αυτά που θέλουν να ακούσουν οι άλλοι, να καταπιέζεται για να κάνει αυτό που του ζητάει ο άνθρωπος. Μπράβο. Πρέπει να μάθουμε να λέμε και όχι. Ναι. Εμείς όπως είμαστε εμείς που λέμε. Ναι. Αμέσως, ναι. Ναι. Εγώ πάντα έλεγα ναι. Ναι στο ένα, ναι στο άλλο. Όχι δουλειές μου λέγανε να κάνω, τις έκανα. Εγώ πάλι λέω όχι σε όλα. Σου είπα το αστείο που όταν ήμουν εγώ μαθητριά είχα δουλειές όπως να πλένω τα πιάτα, να βάφω τα παπούτσια, τότε βάφαμε τα παπούτσια κάθε Σάββατο. Είχα δουλειές μέσα στο σπίτι. Να. Πάω να σπουδάσω, μετά άρχισε να ανέλαβε ο αδερφός μου τις δουλειές. Να. Άσε ποια ήταν, ότι εγώ τις έκανα τζάμπα, αλλά αυτός έπαιρνε και μισθό για να τις κάνει. Χαρτζηλίκη δηλαδή. Και λέω, είναι άδικο αυτό το πράγμα. Και μου λέει ο αδερφός μου, εσύ σε έπανα, μήπως δεν ζήτησες. Εγώ ζήτησα και μου έδωσα. Και μετά κατάλαβα, άργησα να το καταλάβω φυσικά, ότι πρέπει να ζητάμε πράγματα από τους γονείς μας. Λένε στην Κύπρο, όποιος δεν μίλησε, είναι φάε. Μια παροιμία που σημαίνει ότι όποιος δεν μίλησε, είναι νηστικός. Δηλαδή, αν πεινάς, πρέπει να πει πεινώ, και να σου δώσω φαγητό. Εγώ λέω ότι χρειάζομαι, ξέρω, και ό,τι θέλω. Λες. Και καλά κάνεις. Εκεί άμα μου λένε ότι δεν μπορούν να μου το δώσουν, πολύ απλά το παρατά. Και περιμένω κάποια άλλη στιγμή μέχρι να μπορέσω. Μπράβο. Ρωτούσε μια φίλη κάτω από το προηγούμενο βίντεο ότι είναι το fan project που κάναμε για να παίρνεις τα CD. Τις απάντησες. Της είπα ότι είναι ένα θέμα υγείας που ήταν project και το κάναμε fan. Ναι. Θες να πούμε. Ε? Θες να πούμε να τρεμωστεί. Δεν είναι κακό. Δεν είναι, όχι. Ναι. Έβαλαμε κηδεμόνα για τη σκολίωση. Ναι. Ήταν δύσκολο στην αρχή να συνηθίσουμε τον κηδεμόνα. Είχα πέσει σε κατάθλιψη τότε. Ναι. Και εγώ όταν πήγαμε μαζί την πρώτη φορά που πήραμε τον κηδεμόνα και εγώ ήμουν έτσι πολύ στενοχωρημένη που σε έβλεπα που πιέζω σου. Ήταν έτσι ένα πιεστικό που βάζει πάνω σου.
Και το συζητήσαμε, το ξανασυζητήσαμε και βρήκαμε τρόπο και το κάναμε και τώρα είμαστε περήφανοι που το έχουμε. Ναι. Και, γίναμε... και ανταμείβαμε με CD. Ναι. Τέλεια, δεν είναι. Και θα πάμε αυτή την, αυτό το Σαββατοκύριακο. Το πάμε. Ναι. Εκκλήσε. Ότι υποσχόμαστε να το κάνουμε. Mm. Είτε, είτε λέμε υποσχόμαστε ένα όριο, είτε υποσχόμαστε μια, ένα δώρο. Ναι. Έτσι, πρέπει να έχουμε μια συνέπεια. Mm. Συνέπεια σημαίνει συν και έπος. Συν το έπος είναι λέξη, το έπος της Οδυσσίας. Ναι, μας το έχει εξηγήσει. Συνέπεια σημαίνει η πράξη σου να συμβαδίζουν με τα λόγια σου. Αν υποσχεθείς κάτι να το κάνεις. Να. Στο βιβλίο μου χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά που δεν υπάρχουν τώρα αντίτυπα. Αλλά όταν θα βρούμε... Θα βγάλουμε κι άλλα. Τώρα το νέο μας project είναι να βρούμε ένα εκδοτικό οίκο. Να. Είμαστε σε αναζήτηση. Σε αναζήτηση και σε συζητήσεις. Να. Όταν θα επανεκδοθεί το χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά, θα σου το φέρω να θες να διαβάσει εκείνο το κεφάλαιο με τα γενέθλια του Θανάση. Αυτό πρόκειται για ιστορία, είναι... Το χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά είναι ένα βιβλίο που έγραψε το 2016 και κυκλοφόρησε το 2017 και ο αρχικός τίτλος που ήθελα να βάλω στο βιβλίο ήταν «Ποτέ δεν ήθελα να είμαι καλή μάνα». Αλλά μου είπαν τότε από τον εκδοτικό οίκο ότι είναι πιο ωραίος τίτλος «Το χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά». Και στην ουσία είναι ένα βιβλίο... Ακούγεται πιο ανεβαστικό, ξέρω. Το χαρούμενη μαμά, χαρούμενη παιδιά. Ναι. Ναι. Βασικά, εγώ σε εκείνο το βιβλίο καταγράφω τις εμπειρίες μου ως πολύ νεαρή μαμά. Ήμουν 22 όταν γέννησα τον Λάζαρο και 25 όταν γέννησα την Κυριακή. Για τα λάθη που έκανα ως μαμά και για το πώς έμαθα στην πορεία... Έμαθες τι έκανες και βελτιώθηκες. Ναι. Και στο κεφάλαιο για τα όρια, λέω ότι εγώ δυσκολευόμουν πάρα πολύ να βάζω όρια στα μεγάλα παιδιά. Ήμουν πολύ ανεκτική. Με αποτέλεσμα να γίνει πολύ άτακτη. Οπότε σε κάποια φάση αποφάσισα ότι πρέπει οπωσδήποτε να βάλω όρια. Και είχε ένα φίλο ο Λαζάρος που τον έλεγε Αθανάση. Ένα φίλο του ακόμα Αθανάση. Ήταν πρώτη γυμνασίου ο Λαζάρος. Άρα, αν ο Λαζάρος ήταν πρώτη. Τι λέω, πρώτη δημοτικού. Ήταν ο Λαζάρος πρώτη δημοτικού. Κυριακή που είναι 3 χρόνια μικρότερη, ήταν 4 χρόνια. Και είχε γενέθλια ο Αθανάση. Ένα Σάββατο. Εγώ κανονικά τις Παρασκευές ξεκινούσα με τα παιδιά και πήγαινα στην Πάφο. Πότε πήγαινατε? Κάθε Παρασκευή και ερχόμασταν την Κυριακή. Πώς εσείς πήγαινατε στην Αθήνα και ερχόσασταν? Καλά, εμείς πηγαίναμε μια φορά το μήνα. Εμείς πηγαίναμε μια φορά κάθε Δεύτερη. Μπορεί και κάθε. Πού να θυμάμαι τώρα. Είχα αυτό το μαζοχισμό και πήγαινα στην Πάφο. Εκ των υστέρων καταλάβω σε λάθος. Τέλος πάντων. Και ήταν Παρασκευή και θα πηγαίναμε Σάββατο στην Παφό, γιατί το Σάββατο το απόγευμα είχε τα γενέθλια του Θανάσης. Και τους είπα την Παρασκευή: θέλω να είσαστε φρόνιμοι. Θέλω να μην κάνετε φασαρία και να με αφήνετε να κοιμηθώ. Ξέρεις πως ο ύπνος μου το μεσημέρι είναι γερός. Η σχέση. Ναι, εγώ σε αφήνω. Βεβαίως και με αφήνεις και εσύ και γλυκίτα. Και το ζουζούνι με αφήνει και το σαμιαμίδι με αφήνει. Με το μικρό σαμιαμίδι. Το μικρό σαμιαμίδι με αφήνει. Που λες και τους είπα: εάν δεν με αφήσετε να κοιμηθώ και κάνετε βερακίες, δεν θα σας πω στο γενέθλιο του Θανάση. Χα χα σιγά μου. Έκανα ένα ταξί στη Παρασκευή το μεσημέρι. Το Σάββατο το μεσημέρι τα ίδια πάλι. Τους είπα... Πότε ήταν η γενέθλια? Σάββατο πρωί. Ναι. Και θα φεύγαμε από τη γενέθλια να πάμε στην Πάφο. Τους λέω, αν δεν με αφήσετε να κοιμηθώ και συνεχίσετε να τσακώνεστε και να σκοτώνεστε και να χτυπάτε πάνω στην πόρτα, δεν θα σας πω στο γενέθλιο. Δεν με πίστεψα. Μπήκαμε μέσα στο αυτοκίνητο, τους είχα καθίσματα μέχρι 8 χρόνων ο Λάζαρος και μέχρι 7 χρόνια η Κυριακή. Τους είχα καθίσματα στο αυτοκίνητο για πιο μεγάλα παιδιά. Τους βάζω στα καθίσματα, τους βάζω τα ρούχα τα καλά, παίρνουμε και τον δώρο του Θανάση, παρκάρω το αυτοκίνητο έξω από το σπίτι του Θανάση, ανοίγω το πορτμπαγκάζ, παίρνω τον δώρο, τους αφήνω στο αυτοκίνητο, χτυπάω το κουδούνι, έρχεται η μαμά του Θανάση και ο Θανάσης. Τους δίνω το δώρο και τους λέω συγγνώμη, ο Λάζαρος και η Κυριακή δεν θα έρθουν στο γενέθλιο. Γιατί τους υποσχέθηκα ότι αν δεν καθίσουν φρόνημα θα σας πω στο γενέθλιο. Και έφυγα και πήγα στην Πάφο. Μια χαρά. Σκληρή, ε. Όχι. Και τα γενέθλια του Θανάση μετά έγιναν σημείο αναφοράς. Δηλαδή.
Όταν στο, μετά από αυτό, άμα τους έλεγα κάτι, ξέρεις ότι δεν είμαι πολύ αυστηρή. Μόνο σε λίγα πράγματα έχω όρια. Δεν είναι, ενώ ναι. Γενικά είμαι πολύ χαλαρή. Ναι. Συνήθως σε θέματα ασφάλειας, σε θέματα τάξης κλπ. Όταν τους έλεγα, θυμάστε τα γενέθλια του Θανάση, αμέσως θυμόντουσα. Και γράφω για τα γενέθλια του Θανάση στο κεφάλαιο για τα όρια στο βιβλίο «Καρμούνι μαμά, πάρουμε τα παιδιά». Ναι. Το οποίο ίσως όταν επανεκδοθεί να το κάνω rewrite. Μα. Δηλαδή θα με ενδιαφέρω να προσθέσω rewrite, να προσθέσω ναι, και νέα κεφάλαια. Δεν νομίζω. Όχι. Όπως ήταν. Ναι. Okay. Αυτά κυρίε και κύριοι. Το παιδί μας ενίσταξε. Μπα. Λέω κι άλλο. Θες κι άλλο. Mm. Τι θες, πες μας. Θέλω. Τι θες να συζητήσουμε. Ξέρω εγώ. Ό,τι να είναι. Ρωτούσε μια κυρία σήμερα στο live. Λέει ότι έχει ένα κοριτσάκι μου 10 χρονών ναι. Και δένεται πολύ με τις φίλες της. Και οι φίλες της το απογοητεύουν. Και πόσες ευκαιρίες λέει πρέπει να δίνει στις φίλες της 10 χρονών να το απογοητεύουν. Γιατί το live σήμερα ήταν 10 χρονών είναι. Ναι. Η δικιά μου συμβουλή θα ήταν σαν 10 χρονών. Να της δώσει άλλη μια ευκαιρία. Μια. Άλλη μια τελευταία. Και άμα δεν δει αποτέλεσμα, τότε θα πάει να το πει σε μια δασκάλα. Θα πάει να το πει στην, στους γονείς της. Να δούνε τι μπορούν να κάνουνε. Και άμα έχει το κοριτσάκι κουράγιο, να πει στις φίλες της τι την ενοχλεί. Για να, άμα δεν μπορέσει να το λύσουν, απλά να παρατήσει τις φίλες και να πει. Αυτό που την προβληματίζει τη μαμά είναι ότι δένεται πολύ με τις φίλες της η μικρή. Δένεται δηλαδή με ποιο τρόπο αυτό. Θέλει πολύ την αγάπη των φίλων της, την επιδιώκει. Δηλαδή είναι πολύ σημαντική μια φιλία για αυτή. Ίσως είναι να θέλει να είναι αποδεκτή στην παρέα του σχολείου. Μάλλον. Εγώ αυτό θα πρόβλημα τώρα. Ναι. Εγώ αυτό έκανα, ας πούμε. Καλά, εγώ ήμουν πιο μεγάλη από το κοριτσάκι αυτό, αλλά εντάξει. Σου να 12, πόσο σου 11. Ήμουν 11, ναι. Έδωσες μια ευκαιρία. Στην αρχή έδωσα κάποσες, αλλά μετά είδα ότι δεν έχει αποτέλεσμα, οπότε έδωσα μια τελευταία και μετά τελείωσε. Αυτό ήταν. Okay. Είναι σημαντική η δική σου εμπειρία, γιατί είσαι κοντά ηλικιακά με το κοριτσάκι. Σε 2,5 χρόνια πιο μεγάλη. Mm. Άρα καταλαβαίνεις καλύτερα πώς νιώθει που είσαι κοντά στην ηλικία της. Ναι. Και εγώ θέλω να πω ως μεγαλύτερη γυναίκα, που είμαι 48 στα 49, ότι έχω δώσει και εγώ πολλές ευκαιρίες σε φίλες στη ζωή μου. Και δεν είδες αυτό. Τις μετάνιωσα όλες. Ναι. Άμα ο άλλος χρειάζεται ευκαιρία, σημαίνει δεν. Γιατί πότε δίνεις ευκαιρία, όταν σε απογοητεύσουν οι άλλοι, δεν είναι. Ναι. Θα φτάσει σε ένα σημείο και πεις δεν μπορώ να είμαι φίλος με αυτόν τον άνθρωπο, με στενοχωρεί αυτή η φιλία και λες φτάνει και έρχεται ο άλλος και λέει δώσε μου μια ευκαιρία. Ή δίνεις ευκαιρία και χωρίς να του πεις. Ναι. Εμένα αυτό μου έκαναν, ας πούμε. Ας πούμε, να αναφέρω ένα παράδειγμα, ότι όταν ήμουν κοντά τους, είχαν ένα υφάκι, σαν να μου έλεγαν ότι είναι κακόκαιδες, ότι έχουν κακή διάθεση. Να κατεβάσαν τα μούτρα τους. Ναι. Μαθητική επιθετικότητα είναι αυτό. Και όταν έφευγα ή πήγαινα η τουαλέτα να πάρω κάτι να πιω ή να κάνω οτιδήποτε ξέρω στο προαύλιο, ήταν χαρούμενες και χασκογελούσαν μεταξύ τους. Αυτό ονομάζεται παθητική επιθετικότητα. Άκουσες τον όρο και προλίγου, δεν θα πούμε σε ποιο context. Ναι, τον όρο ναι. Παθητική επιθετικότητα. Ναι. Ενεργητική επιθετικότητα σημαίνει ότι έρχομαι και σου λέω εγώ δεν μ' αρέσεις, δεν θέλω να είμαι φίλη σου, δεν σε γουστάρω. Αυτό είναι ενεργητική επιθετικότητα. Σε κάθαρα σου δείχνω ότι δεν σε θέλω. Πρόσωπο με πρόσωπο. Ναι, το δείχνω, δεν το αρνούμε, δεν κάνω τον τρελό. Σε ναι. Κάθαρα έρχομαι και σου λέω κάτι άσχημο. Παθητική επιθετικότητα είναι το να κρατά μούτρα ο άλλος, στην παρουσία σου να κατεβάζει μούτρα, να σε κοιτάει με ένα περίεργο ύφος. Δηλαδή είναι ξεκάθαρη επιθετικότητα, είναι καλυμμένη, παθητική. Ναι. Και νομίζω χειρότερη η παθητική επιθετικότητα επειδή δεν μπορείς να την ονοματίσεις.
Ναι. Το να κρατάμε μούτρα είναι παθητική επιθετικότητα. Δηλαδή καλύτερα κάποιος να υψώσει τον τόνο της φωνής του και να εκφράσει τη διαφωνία του παρά να κρατάει μούτρα. Ναι. Και το κάνουν πολύ συχνά οι άνθρωποι να κρατάνε μούτρα, δεν είναι. Το κάνουν στο σχολείο τώρα, στην ηλικία σου, παιδιά. Κρατάνε μούτρα. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι κάνω. Φίλες σου δεν κρατάνε μούτρα. Φίλες μου δεν κρατάνε μούτρα προς εμένα. Και όταν... γι' αυτό είναι και φίλος. Ναι. Αλλιώς δεν θα τις διάλεγα. Μπράβο. Ναι. Ξέρεις τι είναι πολύ άσχημο πράγμα να κρατάνε οι γονείς μούτρα στα παιδιά. Ναι, εντάξει. Σκέψω να κρατάει η μαμά μούτρα στο παιδί, ας πούμε. Ναι. Και να προσπαθεί το παιδί να κάνει τη μαμά να χαμογελάσει και η μαμά να κρατάει μούτρα. Είναι πολύ δύσκολο η μαμά σου. Ναι. Εντάξει, αν δεν έχεις προσωπική εμπειρία, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Καταλαβαίνεις ότι μιλάω προσωπική πείρα. Στην προσωπική πείρα, όταν ήμουν εγώ παιδί, ήταν πολύ. Νιώθα πάρα πολύ άσχημα όταν κρατούσα μούτρα γονείς μου. Θέλω να δείξει, γίναμε κατά ποιή. Ναι, προτιμούσα να μου βάζουν τις φωνές ή να μου λένε δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο, παρά να μου κρατάνε μούτρα. Ήταν το χειρότερο μου να μου κρατάνε μούτρα. Wow. Δεν είναι ωραίο. Να. Εσύ δεν ξέρεις τι γιατί δεν το έζησες. Εγώ δεν το έζησα ποτέ. Μπράβο, παιδί μου. Χαίρομαι να είσαι. Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί με τους γονείς σου να έχεις μια διαφωνία, ρε παιδί μου. Μπορεί να. Να λες εσύ κάτι άλλο και να λέει η μαμά ή ο μπαμπάς κάτι άλλο. Και επίσης ξέρω τι άλλο είναι άσχημο. Είναι όταν, όταν συνειδητοποιείς ότι ένας άνθρωπος, ας πούμε, που τον ξέρεις πολύ καιρό, που ξέρεις, ας πούμε, τι άτομο είναι. Υπονομίζεις αλλά, ότι ξέρεις. Αλλά ανακαλύπτεις ποιο, τι άτομο είναι πραγματικά και απογοητεύεσαι απλά. Το έχω ζήσει πολλές φορές αυτό, ρε παιδί. Και πρόσφατα. Ναι. Είναι απογοήτευση γιατί στηρίζεσαι τρόπον την ασυγκίνη τη σχέση. Λες αυτός ο άνθρωπος είναι φίλος μου, είναι κάποιος που θα μιλήσω στο τηλέφωνο, θα στείλω ένα μήνυμα στο Viber, είναι σύμμαχος. Ναι. Και μετά με καλύπτεις ότι δεν είναι σύμμαχος. Ναι, ally δηλαδή. Ally. Μπράβο. Τα αγγλικά μας είπαμε είναι. Είναι good. Good. Really good. Συμβαίνει όμως αυτό στη ζωή. Και να. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι ότι εσύ τώρα στα 12 και μισό το έχεις καταλάβει ενώ κάποιοι από μπάς... Εγώ το είχα καταλάβει από την τρίτη δημοτικού. Πόπο, τόσο νωρίς. Ήσουν στην Αθήνα στην τρίτη δημοτικού. Αθήνα ήμουν, ναι. Και τότε... Τότε που ήμουν καινούρια, ας πούμε, σε καινούριο σχολείο στην Τρίτη, προσπαθούσα να κάνω φίλους, αλλά έβλεπα ότι δεν με ήθελαν. Και εγώ γινόμουν λίγο, πώς να πω, νευρίαζα κιόλας. Δεν είναι φυσιολογικό όμως για ένα παιδάκι στην Τρίτη Δημοτικού να νευριάζει όταν δεν θέλουν να το κάνουν παρέα. Και πάντα μου φέρονταν άσχημα στην Τρίτη Δημοτικού γενικά. Είχες πάει σε καινούριο σχολείο στην Τρίτη Δημοτικού. Ναι. Είχα πάει Δευτέρα, είχα πάει όταν ήμουν πρώτη. Πήγαινα σε άλλο σχολείο, σε άλλη πόλη. Στη Δευτέρα ήρθες κάτω στην Αθήνα. Ναι, Δευτέρα και Τρίτη ήμουν Αθήνα. Και μετά ήρθα Τελάρες. Ναι. Στο στολιτόχωρο να δεις. Ναι, ναι. Και όταν ήμουν Δευτέρα προσπαθούσα να κάνω φίλους και όλη ώρα με λέγανε κοροϊδό, με κοροϊδεύανε. Δεν θυμάμαι κάτι άλλα πράγματα, ας πούμε. Δεν θυμάμαι και λεπτομέρειες, επειδή ήμουν και μικρή. Ενώ στην πρώτη δημοτικού είχες φίλους, ίσως ήταν και παιδιά που γίνατε μαζί νηπιαγωγείο και ήταν συνέχεια. Ναι. Το ίδιο πρόβλημα έπαθε και η Κυριακή, γιατί πήγε δημοτικό σε ένα σχολείο, στη Δευτέρα δημοτικού αλλάξαμε σχολείο και πόλη και στην Τρίτη δημοτικού αλλάξαμε πάλι σχολείο και πόλη και όταν πήγε στην Τρίτη δημοτικού σε καινούριο σχολείο, εκεί άρχισε το μπούλι. Να. Φυσικά το κάθε παιδί το αντιμετωπίζει με τον δικό του τρόπο, ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του.
temperamento του. Ναι. Έχει παιδιά τα οποία δεν θυμώνουν με αυτούς που δεν τους κάνουν παρέα και πάνε και θυμώνουν με τους γονείς τους, για παράδειγμα. Ενώ εσύ λες ότι το έδειχνες στους άλλους εκεί ότι δεν σου άρεσε αυτό που γινόταν. Ναι. Ήταν πολύ καλή προσέγγιση αυτή. Δηλαδή να δείξεις στο πρόσωπο σου σε απορρίπτει ότι σε θυμώνει το ότι σε απορρίπτει. Εγώ πάλι επειδή ήμουν το βλήμα του βλήματος ο βλήμα. Μέχρι τα 26 ήμουν βλήματάκι. Από ό,τι κατάλαβα εκ του υστέρου, δεν με έκανε κανένας παρέα, αλλά εγώ δεν το καταλάβω. Εγώ το καταλάβαινα από πάντα. Πώς μου και έξυπνα αυτό. Εγώ δεν το καταλάβω. Εμένα συνέχεια με κοροϊδεύαν όμως, όλη την ώρα. Μου κάνανε πλάκες, μου κάνανε. Παίζανε με τα συναισθήματά μου, ας πούμε. Στη Δευτέρα και την Δημοτικό. Ναι. Γιατί ήξεραν ότι. Ότι. Πώς το λένε. Σου καινούρια. Όχι, είχε γίνει ένα θέμα κάποτε. Όταν ήμουν τρίτη και ήταν περίπου το τέλος της χρονιάς και ήταν ένα παιδάκι που το γούσταρα και είμαστε πάει και μου λέει αυτό πάει και μου λέει πάει και μου λέει σε γουστάρω κι εγώ και μετά από λίγο λέω κι εγώ α τι ωραία. Και μετά μου λέει πλάκα σου έκανα. Αυτό δεν είναι καλό. Ναι. Προσβλήθηκες. Ναι. Α, εγώ το έχω πάθει στην πρώτη γνώση αυτό. Και όλα τα παιδιά με κορόιδευαν. Γελούσανε. Όπω κακία. Κακία αυτό. Όπω είναι πολύ κακία αυτό το πράγμα. Εντάξει, όπως έλεγες και εσύ στον Νικόλα, τα παιδάκια σε αυτή την ηλικία έχουν απλά συναισθήματα. Δεν συμπαθούν ένα παιδάκι, δεν του συμπαθούν. Δεν είναι και τίποτα, δεν είναι και το τέλος του κόσμου. Δηλαδή είναι περαστικά αυτά τα συναισθήματα. Ναι. Αλλά για το παιδί εκείνη την ώρα είναι σημαντικά. Ναι. Σου κοροϊδέψει τα συναισθήματα, σου πω, που αυτό είναι ψυχική βία. Είναι λίγο. Είναι. Είναι χάλια βασικά. Είναι χάλια. Ναι, είναι χάλια, ναι. Ναι, γιατί σου προκαλούν ντροπή και σε κάνουν να νιώθεις άσχημα για τον εαυτό σου. Ναι. Και πολλές φορές αυτός που το κάνει, ίσως να το κάνει για να κάνει τον μάγκα στους άλλους, να κάνει τον έξυπνο, να αρέσει στους υπόλοιπους. Τώρα θυμήθηκα κάτι. Ναι. Θυμήθηκα ότι πέρσι υπήρχε ένα κορίτσι που το έπαιζε και καλά ντίβα. Και αυτή δεν είναι και κάποια σημαντική, ξέρω. Δεν ήταν κάποια σημαντική. Και ήταν δεν ένα. Δεν ξεχωρίζει για κάτι ιδιαίτερο. Έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους χωρίς να είναι κάτι ιδιαίτερο. Ναι. Που δεν. Που κορόιδευα άλλα παιδιά μαζί με μια άλλη φίλη της. Κορίδευα άλλα παιδιά μαζί με μένα και μια άλλη φίλη μου. Που τότε ήταν η κολλητή. Κορίδευε και εσένα, ναι. Και εμένα και την κολλητή μου και άλλα παιδιά. Mm-hmm. Και το κακό είναι ότι ένα από αυτά τα κορίτσια που κορίδευε θέλει να γίνει ψυχολόγο. Α, η κοροϊδεύτρια. Ναι. Το έχω πει σε ένα πρόσφατο βίντεο ότι που μιλάμε για τους ναρκισιστές, τις ψυχούλες, ότι μπορεί μια ψυχούλα να πάει να σπουδάσει ψυχολογία. Ναι. Και να γίνει ψυχολόγος. Και η ψυχούλα να είναι ψυχολόγο. Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Shit happens. Γι' αυτό πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Και όταν επιλέγουμε ψυχολόγο, να μην είναι ψυχούλα ο ή ψυχολόγος. Ναι. Ναι. Να τα λέμε και αυτά. Η ψυχή μου πρέπει να κοιμηθούμε. Η ώρα είναι. Είναι. Είναι 8 λεπτά πριν από το όριο που βάλαμε για απόψε. Α, ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία και να ξέρεις ότι έχει κορίτσια με τη μαμά τους που ακούνε τα βίντεο μας και χαίρονται. Ναι. Και στέλνουμε την αγάπη μας. Bye bye. Δώσε και εσύ ένα φίλο, βρε. Πες και κάτι για τις Swifties σας. Swifties σας. Λοιπόν.
Ακούσατε το τραγούδι, σας άρεσε? Σας άρεσε, εγώ το άκουσα. Και το δεμά, ο άντρας, το άκουσα. Ναι. Το άκουσα. Τι να κάνω, το άκουσα. Παραδέχουμε και μου άρεσε και σου βάλα και η καρδιά σου, δεν είναι? Ναι, ναι. Σε καρδουλιάζω μόνο. Ναι, ναι. Bye. Bye, bye.